Σήμερα διοργανώθηκε στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας μια βιωματική εσπερίδα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας και το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας. Την παρουσία του Πρόεδρου του Συλλόγου Ελαιοτριβέων, πολλών χημικών του κλάδου, οι οποίοι μας έκαναν τιμή και ήρθαν, και πολλών επαγγελματιών της εστίασης, η οποία είχε σαν βασικό στόχο την ενημέρωση για το πώς μπορούν έλαια εκτός του έξτρα παρθένου ελαιολάδου να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία της εστίασης. Είναι μια σειρά από ενέργειες, τις οποίες στο Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, θέλουμε να κάνουμε με σκοπό την πρόθεση τοπικών προϊόντων, έτσι ώστε να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσουμε μια γαστρονομική ταυτότητα σαν περιοχή, πρέπει όλοι μας να βάλουμε τα δυνατά μας και να αναδείξουμε το γαστρονομικό μας πλούτο. Θεωρώ ότι σήμερα έγινε μια πρώτη προσπάθεια ενημερωτική. Θα συνεχιστεί αργότερα σε κατάστημα εστίασης Καλαμάτας, έτσι ώστε να υπάρχει και βιωματική απόδειξη αυτών που λέμε, και σταδιακά να αρχίσουμε πλέον σιγά σιγά να αλλάζουμε πρακτικές και να πάμε σε πιο βέλτιστες, έτσι ώστε και να βοηθάει ο ένας τον άλλον στο νομό μας και ουσιαστικά η οικονομία του νομού μας να αλληλοστηρίζεται. Σήμερα παρακολουθήσαμε μια ημερίδα που διοργάνωσε το Επιμελητήριο με σκοπό την ενημέρωση των καταστημάτων εστίασης για το ελαιόλαδο, αλλά κυριότερο για τα παράγωγα του ελαιόλαδου, τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε εμείς ως καταστηματάρχες της εστίασης. Ήταν μια ημερίδα που το πρώτο κομμάτι της, το πρώτο στάδιο, ολοκληρώθηκε και πραγματικά από αυτά που ακούσαμε, οι περισσότεροι από τα καταστήματα έχουμε μείνει έκπληκτοι, γιατί η περιοχή μας το ξέραμε ότι ήταν πρώτη παραγωγός περιοχής ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε παράγωγα του ελαιόλαδου όπως είναι το πυρινέλαιο στις φριτέζες μας. Γνωρίζετε ότι φέτος το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα καταστήματά μας είναι η ακρίβεια στο ηλιέλαιο και στο σπορέλαιο, τα οποία χρησιμοποιούμε, και σήμερα μάθαμε όχι μόνο ότι υπάρχει πυρινέλαιο που παράγεται από τον πυρήνα της ελιάς και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σχεδόν με το ίδιο κόστος, αλλά μάθαμε ότι μπορεί να είναι και πολύ καλύτερο με ποιοτικά χαρακτηριστικά από αυτό που ήδη χρησιμοποιούμε. Ήταν μια ημερίδα η οποία μας βοήθησε να μάθουμε πράγματα, και με το δεύτερο στάδιο, το οποίο θα ακολουθήσει στο κατάστημα του συναδέλφου μας, του Γιάννη του Λαμπρόπουλου, ο οποίος χρησιμοποιεί χρόνια πυρινέλαιο στις φριτέζες του και οι πατάτες που τρώγαμε στο κατάστημά του είναι από τον πυρήνα της ελιάς. Θα το γνωρίσουμε και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες της εστίασης και ευχόμαστε με τον τρόπο αυτό να είναι η αρχή για να χρησιμοποιήσουμε όλοι στα καταστήματά μας πλέον τον πυρήνα της ελιάς, δηλαδή το πυρινέλαιο. Πραγματικά ήταν κάτι εξαιρετικό και μπράβο στο Επιμελητήριο που μας έκανε, που διοργάνωσε την ημερίδα και μας ενημέρωσε. Ως Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκινάμε μια σειρά από ημερίδες με σκοπό να διαφημίσουμε τα μεσσηνιακά τοπικά προϊόντα, να τα υποστηρίξουμε και να τα γνωρίσουμε στους τουρίστες και στο μεσσηνιακό λαό εκτενέστερα. Κάνουμε αρχή παραδοσιακά με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το παράγωγό του, το πυρινέλαιο, το οποίο μπορεί άριστα να αντικαταστήσει το ηλιέλαιο και τα άλλα σπορέλαια στο τηγάνισμα ως πολύ πιο υγιεινό λάδι, έχοντας χαρακτηριστικά ελαιολάδου. Θεωρώ ότι η ημερίδα αυτή είχε επιτυχία. Οι επαγγελματίες της εστίασης κατάλαβαν την διατροφική αξία και του παρθένου ελαιολάδου και του πυρινελαίου στο τηγάνισμα και πιστεύω ότι από σήμερα και μπρος θα επιχειρήσουν να χρησιμοποιούν πυρινέλαιο σε όλα τους τα τηγανιτά, δεδομένου ότι είναι πολύ υγιεινότερο από τα σπορέλαια. Θα ακολουθήσουν τέτοιες ημερίδες και στα άλλα τοπικά προϊόντα της Μεσσηνίας, γιατί η Μεσσηνία παράγει, η Μεσσηνία πρέπει να υποστηρίξει τα τοπικά της προϊόντα και να πάψουμε να τα εξάγουμε χήμα στο εξωτερικό και να τα τρώνε άλλοι λαοί και όχι εμείς οι Μεσσηνίοι. Σας ευχαριστούμε και θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε το Επιμελητήριο που μας ζήτησε τη συνδρομή μας αυτή την ημερίδα. Μιλήσαμε για το ελαιόλαδο στην εστίαση και προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τα χαρακτηριστικά που μπορούν να τα αναδείξουν στα δευτερογενή προϊόντα, ακόμα και για το πυρινέλαιο που πολλοί κόσμοι έχουν λαθεμένη άποψη. Τοποθετήθηκαν οι χημικοί που παρευρέθησαν και το σχολείο συμμετείχε σε αυτή τη δράση, γιατί θέλει να αποδείξει ότι γενικά ο πρωτογενής τομέας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με την εστίαση. Και η εστίαση με τον πρωτογενή τομέα. Αυτή είναι αλληλένδετη κρίκη και σε αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζουμε την προσπάθεια του Επιμελητηρίου που έχει αναλάβει αυτό το διάστημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.